Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, γίνεται συζήτηση και μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ψάχνουν ανθρώπους που έχουν το ταλέντο, τις γνώσεις, την ευφυΐα αλλά και την σκέψη να πάνε τον κόσμο πιο κάτω, να τον βελτιώσουν, να τον αλλάξουν. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξένησε το περιοδικό Time στη λίστα του με τους 100 ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο βρίσκεται εδώ πολύ κοντά μας στην Θεσσαλία. Ζει και εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια στα Τρίκαλα και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι ο κύριος Ανδρέας Φλουρής, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Και σήμερα το απόγευμα είναι εδώ μαζί μας στην τηλεόραση του Focus και στην τηλεόραση της Formedia και στο Focus. Καλώς ήρθατε, κύριε Φλουρή. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλούς ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που κάνουν μια ουσιαστική, άλλες φορές αθόρυβη, αλλά και άλλες φορές όχι δουλειά, πρέπει να τους ανακαλύψουμε και να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, όταν τους ανακαλύψει και τους προβάλλει ένα πολύ μεγάλο περιοδικό ή ένα πολύ μεγάλο μέσο ενημέρωσης, στην προκειμένη περίπτωση όπως είναι το περιοδικό Time. Τώρα, ναι, πείτε μου. Έχετε δίκιο. Βέβαια, από την άλλη, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι και δύσκολο μέσα σε αυτή την πολύ σκληρή πραγματικότητα που ζούμε όλοι μας καθημερινά, με όλες αυτές τις εξελίξεις που σημαίνουν. Αλλά είναι σημαντικό να προσπαθούμε να δούμε λίγο και τη θετική πλευρά και να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο και να, όπως είπατε πολύ σωστά, να πάμε παρακάτω, να κάνουμε τον κόσμο λίγο τώρα, καλύτερο. Επειδή έχω διαβάσει και συνεντεύξεις που έχετε δώσει το τελευταίο διάστημα και podcast που έχετε κάνει. Θέλω σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα εισαγωγικό βίντεο που έχουν κάνει οι συνάδελφοι για σας και μετά να γυρίσουμε για να δούμε πώς κανείς μπορεί, αν μπορεί, να αλλάξει τον κόσμο. Σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στην επιστημονική έρευνα και εφαρμογή, αλλά και τη δυνατότητά του να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για την ανθρωπότητα, ο Δ. Ανδρέας Φλουρής έγινε ο πρώτος Έλληνας που συμπεριλήφθηκε στην περίφημη λίστα 100 Next του περιοδικού Time, το ετήσιο franchise που αναδεικνύει τους ανερχόμενους ηγέτες στους σημαντικότερους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ποιος είναι όμως ο Ανδρέας Φλουρής? Διακεκριμένος στους τομείς της φυσιολογίας, της περιβαλλοντικής υγείας και της βιωσιμότητας, με ένα εξαιρετικά πλούσιο επιστημονικό βιογραφικό, ο Δ. Φλουρής είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα. Είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής του FAME Lab. Σύμφωνα με τον ίδιο, το FAME, μια επιστημονική ομάδα 16 ερευνητών που μελετούν τις επιπτώσεις περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την οικονομία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του. Ο Δ. Φλουρής όμως δεν είναι απλά ερευνητής. Κατάφερε με το έργο του να ενώσει την επιστημονική έρευνα με τη δράση. Με μια λαμπρή σταδιοδρομία 20 και πλέον ετών πίσω του, έχει αφιερωθεί στην κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των παραγόντων του περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία, την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής. Υπέρμαχος της δράσης για το κλίμα, έχει στόχο να διασφαλίσει το μέλλον της ανθρωπότητας στον πλανήτη. Σημαντική είναι η δράση του και έξω από το εργαστήριο. Ο Δ. Φλουρής έχει επιτελέσει σύμβουλος κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Κυπριακή Προεδρία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός για την Εργασία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και η NASA. Όπως αναφέρει και στην επίσημη ιστοσελίδα του 100 Next στο περιοδικό Time, ο Δ. Ανδρέας Φλουρής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ηγείται της προσπάθειας εφαρμογής της αυστηρής επιστήμης στην εργασιακή πολιτική, βοηθώντας κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να θεσπίσουν πρωτόκολλα ανάπαυσης και ενυδάτωσης για συνθήκες υψηλής ζέστης. Ο Δ. Φλουρής αναπτύσσει επίσης μια εφαρμογή για τον καιρό, που με βάση τις καιρικές συνθήκες ενημερώνει εργαζομένους και εργοδότες για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς. Λοιπόν, βαρύ βιογραφικό, κύριε Φλουρή, είναι η αλήθεια και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνετε. Θέλω να ξεκινήσω την συζήτησή μας από ένα podcast που άκουσα πριν από λίγες μέρες που είχατε δώσει στην LIFO και στο οποίο λέγατε ανάμεσα στα άλλα ότι δυστυχώς στη χώρα μας δεν κάνουμε μακροπρόθεσμες, μακρόπνοες στρατηγικές και πολιτικές. Τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε πολύ μοιοπικά σε βάθος 2, 3 ή 5 χρόνων, ενώ για να έχει μια χώρα πρόοδο ουσιαστική, πρέπει να λειτουργεί σε βάθος 30 ή 50 ετών.
Ακριβώς. Ξέρετε, πολλές φορές πράγματα τα οποία κάνουμε σήμερα φαντάζουν πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα τα καθημερινά. Πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους να, να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που τους φέρνει η ζωή σε καθημερινή βάση. Αλλά πολύ σημαντικό είναι για να μειωθούν αυτά τα προβλήματα και να τα προλάβουμε, πρέπει να λύσουμε ζητήματα τα οποία υποβόσκουν. Mm-hmm. Για να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να σκεφτούμε μπροστά 10 και 20 και 30 χρόνια. Πώς θα είναι η Ελλάδα, πώς θα είναι ο κόσμος σε 20-30 χρόνια, έτσι ώστε να φροντίσουμε αυτά τα προβλήματα να μην υπάρχουν και να ζούμε σε μια κοινωνία που ξαφνικά θα μας φαντάζει ότι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο δύσκολα πλέον τα πράγματα. Mm-hmm. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσουμε πριν εμφανιστούν καν. Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε αποφάσεις σήμερα, οι οποίες μπορεί να φαντάζουν ότι δεν χρειάζονται να επιβάλλουν. Αλλά αυτό μένει και η πρόληψη. Η πρόληψη είναι να λύνουμε ένα πρόβλημα πριν αυτό εμφανιστεί. Αυτό πώς μπορεί να γίνει κατανοητό στο κοινωνικό σώμα, κύριε Φλουρί, ούτως ώστε και να μην αντιδρά, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό, ούτως ώστε να μην ενδιαφέρεται για αυτό που λέμε πολιτικό κόστος. Θα σας θυμίσω ότι επιχειρήθηκε πριν από περίπου 20 χρόνια να γίνει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με το νομοσχέδιο Γιαννίτση. Τελικά αυτή δεν έγινε, μπήκαν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ήρθαν τα μνημόνια και τα πράγματα βεβαίως έγιναν πολύ χειρότερα έκτοτε, που θα μπορούσαν να είχαν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αν, όπως λέτε κι εσείς, νωρίτερα είχαμε φροντίσει για πράγματα που θα τα βλέπαμε μπροστά μας μετά από χρόνια. Ακριβώς, αυτό είναι ένα από τα σημαντικά παραδείγματα. Αναφέρεται η γύρανση του πληθυσμού, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Η Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το πρόβλημα. Και αυτό που λέω πάντα σε όλους τους συνεργάτες είναι ότι όταν βλέπουμε ότι ένα παιχνίδι είναι χαμένο, πρέπει να το χάνουμε νωρίς, έτσι ώστε οι απώλειες να είναι μικρές. Mm-hmm. Διότι ούτως ή άλλως θα χαθεί. Ούτως ή άλλως θα έχουμε απώλειες. Οπότε ας ορίσουμε τώρα τις απώλειες νωρίς. Και ας πάμε παραπέρα, ας βρούμε λύσεις από εκεί πέρα να σταθούμε στα πόδια μας, παρόλες τις μικρές απώλειες, έτσι ώστε να μην έχουμε τεράστιες απώλειες στο μέλλον. Αυτό σημαίνει για προβλήματα μεγάλα, όπως αυτό που αναφέρατε, τη γύραση του πληθυσμού, που δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στο συνταξιοδοτικό, σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη. Αλλά αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και με την κλιματική αλλαγή, αντίστοιχα προβλήματα έχουμε με την οικονομία γενικότερα, με τον τρόπο που θα εργαζόμαστε τα επόμενα χρόνια, που θα βρούμε δουλειά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί σε λίγα χρόνια να μην έχουν δουλειά εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, της βιοτεχνολογίας, όπως προοδεύουν τα πράγματα. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε, να κάνουμε πράγματα σήμερα και να μην έχουμε να λύνουμε προβλήματα όπως αυτό. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη, άποψη και κουλτούρα που είπατε. Καλύτερα να συμφιλειωθούμε με τις μικρές απώλειες τώρα και να προχωρήσουμε στο μέλλον, παρά κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας το σύνολο των απώλειών, επειδή θέλαμε να τα κερδίσουμε όλα. Μπορεί αυτό να κατανοηθεί και να εσωτερικοποιηθεί, ότι πρέπει να θυσιάσουμε τις μικρές απώλειες για το σύνολο των απώλειών? Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο σε πολλούς ανθρώπους, ειδικά σε ανθρώπους, ξέρετε, οι οποίοι ζουν στο όριο. Mm-hmm. Όταν ζεις στο όριο, είναι δύσκολο να αντιληφθείς το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς, αν δεν το κάνεις, θα ζεις πάντα στο όριο. Οπότε πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι, όπως και με τα μνημόνια, τα οποία όλοι μας περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία και ειδικά οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Όχι ότι άλλες γενιές ήταν πιο εύκολο, αλλά οι νέοι άνθρωποι μόλις είχαν βγει στην αγορά εργασίας ήταν για αυτούς μια χαμένη δεκαετία, θα μπορούσε να πει κανείς, η προηγούμενη. Είναι σημαντικό mm-hmm. να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, γιατί όπως είπατε, δεν θα τις αποφύγουν. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και κάτι άλλο. Το Time σας έχει βάλει στους 100 ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και θα ήθελα να μου πείτε και από την εμπειρία που είχατε και έχετε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο ποσοστό ανθρώπων που τους ενδιαφέρει και ο κόσμος και το μέλλον μετά από αυτούς, ή όλοι προσανατολιζόμαστε στο χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα ζούμε? Ένα και περισσότερο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Όλο ένα και περισσότερο οι άνθρωποι φαίνεται ότι ενδιαφέρονται για κάτι πέραν από τον εαυτό τους. Mm-hmm. Το βλέπουμε για παράδειγμα στο Ευρωβαρόμετρο, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη που γίνεται κάθε χρόνο. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως.
γίνεται κάθε χρόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο ένα και περισσότερο οι άνθρωποι αρχίζουν να βάζουν προβλήματα μεγάλα, προβλήματα μακροπρόθεσμα, σε πολύ μεγαλύτερη σημαντικότητα. Τους ρωτάνε λοιπόν ποιο είναι για σας το πιο σημαντικό πρόβλημα που θεωρείτε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει. Παλιότερα έβαζαν προβλήματα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Όμως όλο ένα και περισσότερο οι Ευρωπαίοι, και σίγουρα σημαίνει και αλλού, απλά αναφέρομαι τώρα στο Ευρωβαρόμετρο, οι Ευρωπαίοι λοιπόν βάζουν προβλήματα μακροπρόθεσμα, όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η οποία ξαφνικά έγινε το πιο σημαντικό πρόβλημα των Ευρωπαίων σε σχέση με άλλα. Προφανώς και αυτό γιατί ζούμε πολύ γρήγορα τις συνέπειές της. Τώρα, θέλω να μου πείτε, μια και είπαμε για την κλιματική αλλαγή και για την τεχνητή νοημοσύνη, σας άκουσα να λέτε σε μια άλλη συνέντευξή σας ότι πολλές μελέτες που κάνατε εσείς οι επιστήμονες και που περιμένατε να αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματά τους μετά από 20, 30 ή 50 ή 100 χρόνια, αρχίζουν και φαίνονται τώρα, πέσατε δηλαδή έξω στο χρονικό όριο του πότε θα αρχίσουν να υλοποιούνται και θυμήθηκα μια ταινία επιστημονικής κατά κάποιο τρόπο φαντασίας το 2012, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο του, που έδειχνε την καταστροφή του κόσμου από την κλιματική αλλαγή και που και εκεί τα μοντέλα προέβλεπαν ότι μετά από πολλές δεκαετίες θα έρθει η εποχή των παγετώνων και ήρθε μέσα σε λίγα χρόνια. Θέλω να μου πείτε αν όντως αυτό θα συμβεί και σε άλλες προβλέψεις των επιστημόνων και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα πριν είναι πολύ αργά και πριν αυτές οι προβλέψεις των 50 και 100 χρόνων έρθουν τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις τα μοντέλα, οι προβλέψεις που χρησιμοποιούμε μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά βασίζονται σε παρατηρήσεις του παρελθόντος. Όσο λοιπόν και να προσπαθούμε να εισάγουμε, ξέρετε, παράγοντες έλλειψης ισορροπίας και δυσίωνα σενάρια που μπορούν να συμβούν, επειδή ακριβώς βασιζόμαστε στο παρελθόν, όπου τα πράγματα ήταν αρκετά ομαλά, είναι πολλές φορές δύσκολο να προβλέψουμε το πότε θα έχουμε κατάρρευση, όπως λέμε, το λεγόμενο tipping point. Mm-hmm. Μπορούσαμε να το φανταστούμε περίπου σαν μια τραμπάλα, όπου είμαστε εμείς από μια μεριά και ο πλανήτης από την άλλη. Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε εμάς στον εγωισμό μας, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τον εγωισμό μας από τη μια και την αχαλήνωτη κατανάλωση από τη μια και τον πλανήτη από την άλλη, και κάποια στιγμή θα έρθει μια ισορροπία μεταξύ των δύο και θα γύρει τραμπάλα δυστυχώς προς τα εμάς. Όταν γίνει λοιπόν αυτό το tipping point, όπως λένε, θα χαθεί αυτή η ισορροπία, τότε δεν ξέρουμε πολύ απλά τι θα συμβεί. Στην ταινία την οποία αναφέρατε, αυτό συνέβη και ήμασταν σε αχαρτογράφητα νερά, πράγματα τα οποία έγιναν πράγματα που δεν τα περιμέναμε ποτέ, δεν τα έλεγαν, κανένα μοντέλο δεν τα έχει προβλέψει. Τώρα δεν θα έλεγα φυσικά ότι είμαστε εκεί. Απλά βλέπουμε πράγματα τα οποία πιστεύαμε ότι θα συμβούν σε περίπου 10 χρόνια από σήμερα ή 5 χρόνια να έχουν ήδη συμβεί. Μάλιστα. Είμαστε ήδη δηλαδή 5 με 10 χρόνια, είμαστε περίπου στο 2030 με 35, ενώ στην ουσία είμαστε στο 2024 σχεδόν. Και όσο προχωρούν τα χρόνια, κύριε Φλουρί, αυτή η σύμπτυξη του χρόνου θα μεγαλώνει, δηλαδή κάθε χρόνος που θα περνάει, πόσα χρόνια θα περνάνε όσον αφορά την υλοποίηση των μοντέλων? Εξαρτάται από εμάς. Άλλωστε, οι επιστήμονες χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα σενάρια. Mm-hmm. Υπάρχει το σενάριο το ότι λέμε, όπως στα αγγλικά λέμε, business as usual, που συνεχίζουμε τη δουλειά μας σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το πιο δυσίωνο σενάριο, που δεν κάνουμε καμία προσπάθεια αλλαγής. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ αισιόδοξο σενάριο, που παίρνουμε δραστικές αποφάσεις να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να μειώσουμε την κατανάλωσή μας γενικά, να είμαστε πολύ πιο φιλικοί στον πλανήτη, και υπάρχουν μετά και κάποια ενδιάμεσα. Mm-hmm. Αναλόγως λοιπόν το σενάριο που θα ακολουθήσει, αναλόγως τις αποφάσεις που θα πάρουμε εμείς ως ανθρωπότητα, θα έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τότε θα αρχίσουν σιγά σιγά τα μοντέλα μας να πιάνουν το χρόνο. Μάλιστα. Αν λοιπόν πάρουμε τις αποφάσεις, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι αρχίζουμε να συμβαδίζουμε με το σωστό χρόνο και αυτά τα οποία νομίζαμε ότι θα συμβούν στον κατάλληλο χρόνο. Τώρα, και πιθανώς, αν όλα πάνε καλά, να το αντιστρέψουμε κιόλας. Δηλαδή, το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι ότι ίσως στο δεύτερο σκέλος, στο δεύτερο κομμάτι του αυτού του αιώνα, μπορεί, αν όλα πάνε καλά, να αρχίσουν να αντιστρέφονται τα πράγματα και να πηγαίνουν προς το καλύτερο.
Αλλά αυτό είναι το πιο αισιόδοξο. Είπατε νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Είδαμε πριν από λίγες μέρες τον Πρωθυπουργό να φτιάχνει μια επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη και να βάζει επικεφαλής ένα πολύ σημαντικό επιστήμονα, τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι μπορεί το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης να μας συμπαρασύρει, όπως συνέβη, ας πούμε, με το τρένο των νέων τεχνολογιών τα προηγούμενα χρόνια, που εν πολλοίς το είχαμε χάσει. Και τι πιστεύετε ότι όχι θα απειληθεί, θα αλλάξει ριζικά από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα εδώ. Είτε έχει να κάνει με απώλειες θέσεων εργασίας, είτε έχει να κάνει με απώλεια επαγγελμάτων, είτε και με άλλα πράγματα που ακόμα να μην είναι ορατά στο δικό μας γνωστικό αντικείμενο. Καταρχήν να πω ότι ήταν εξαιρετική, θεωρώ, απόφαση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα μακροπρόθεσμων αποφάσεων, τις οποίες είναι σημαντικό να παίρνουμε όλο ένα και σε περισσότερα πεδία. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να επενδύσει η χώρα μας, αν δεν θέλει να μείνει πίσω. Και αν μείνει πίσω σε αυτό, όπως και σε κάποια άλλα πολύ σημαντικά, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, δυστυχώς οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας από τους παράγοντες που θα αλλάξουν εξαιρετικά τον κόσμο τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Θα δούμε πάρα πολλές δουλειές να εμφανίζονται. Ας ελπίσουμε ότι θα εμφανιστούν και άλλες. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε να αλλάζει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Και είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν την κοινωνία να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, να συμφιλειωθεί με αυτό καταρχήν, να μην το φοβηθεί, διότι δυστυχώς είναι, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να τις απώλειές μας να τις πάρουμε νωρίς, να είναι μικρές, για να μην αγνοήσουμε αυτό το τρένο, όπως είπατε πολύ σωστά, της τεχνητής νοημοσύνης, και οι απώλειες να είναι πολύ μεγάλες αργότερα. Αν λοιπόν καταφέρουμε ως χώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να παράγουμε κι εμείς αντίστοιχα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να παράγουμε εταιρείες, να αρχίσουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το χώρο και να παίξουμε κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο, νομίζω θα έχει εξαιρετικές επιπτώσεις για την κοινωνία μας και θα καταφέρουμε κάποιες από τις δουλειές που θα χαθούν να τις φέρουμε πίσω σε αυτό το τομέα. Ξέρετε, μέχρι και πρόσφατα η τεχνολογία για κάθε δουλειά που χανόταν από μια νέα τεχνολογία, περίπου μια νέα δουλειά, ένα νέο επάγγελμα φτιαχνόταν. Και έτσι υπήρχε μια ισορροπία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ότι με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα υπάρχει αυτό. Θα χαθούν πάρα πολλές δουλειές και πολλοί φοβούνται, ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν, πολλοί φοβούνται ότι δεν θα δημιουργηθούν τόσες όσες θα χαθούν. Mm-hmm. Αν λοιπόν στην Ελλάδα επενδύσουμε νωρίς, σε αυτό όπως και σε άλλους τομείς, ίσως καταφέρουμε να μην συμβεί σε εμάς αυτό. Πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και πόσο μπορείτε και εσείς οι επιστήμονες να αλλάξετε τον κόσμο με βάση ή με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα 10 χρόνια, μια και αναφέρατε νωρίτερα αυτό το όριο, το χρονικό? Είναι εξαιρετικός ο τρόπος που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, αν την χρησιμοποιήσουμε σωστά, γιατί φυσικά πρέπει να θέλει κανείς να το χρησιμοποιήσει σωστά αυτό το εργαλείο. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος, διότι, ξέρετε, επειδή ακριβώς δεν βασίζεται στη δική μας αντίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε μια εξωγήινη αντίληψη, είναι η αντίληψη ενός μηχανήματος για τον κόσμο, η αντίληψη των δεδομένων των ίδιων για τον κόσμο, οπότε μας δίνει λύσεις τις οποίες εμείς ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί. Θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, όπως το συνδιαξιοδοτικό, όπως ένα σωρό πολύ μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι αυτό που λέμε ότι σκέφτεται out of the box, έξω από τα μέχρι τώρα λογικά και αποδεκτά δικά μας δεδομένα. Ακριβώς. Και βρίσκει λύσεις τις οποίες ποτέ δεν θα περιμέναμε, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, οι οποίες όμως για κάποιο μυστηριώδη λόγο δουλεύουν. Και πολλές φορές δουλεύουν με έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Εσάς σας έχει βοηθήσει στο να βρείτε μια λύση που δεν την είχατε σκεφτεί? Μελέτες μας να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, κάποια πρώτα στάδια της, γιατί μία από τις δυσκολίες αυτής της τεχνικής είναι ότι πρέπει να έχεις τεράστιο όγκο δεδομένων, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να μάθει από αυτά. Να τροφοδοτεί. Όσο λοιπόν χτίζουμε περισσότερα δεδομένα,
τόσο περισσότερο χρησιμοποιούμε και αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Και στις τελευταίες μας μελέτες το κάνουμε αυτό και έχουμε δει όντως καταστάσεις και λύσεις, ειδικά στο κομμάτι των επιπτώσεων της ζέστης στον άνθρωπο. Έχουμε δει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, πράγμα που δεν το είχαμε σκεφτεί. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είδα και ανθρώπους της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο να εκπέμπουν και ένα SOS για ότι τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν, θεωρείτε ότι μπορεί κάποια στιγμή από την υπερτροφοδότηση πληροφοριών ή δεδομένων η τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να αυτονομηθεί ή πάντα θα είναι υπό τον έλεγχό μας? Αυτή μάλλον είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να κάνετε στον κύριο Δασκαλάκη, γιατί σίγουρα είναι λίγο εκτός της ειδικότητάς μου. Παρ' όλα αυτά θα σας πω αυτά που έχω διαβάσει μελετώντας ανθρώπους όπως ο κύριος Δασκαλάκης και άλλοι συνάδελφοι στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Γενικά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι αισιόδοξοι και αρκετοί οι οποίοι είναι απεσιόδοξοι. Εγώ πιστεύω πως είμαι περισσότερο... υποστηρίζω την άποψη του κυρίου Δασκαλάκη, ο οποίος λέει ότι αν είμαστε μαζί και χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, θα μπορέσουμε να μας βοηθήσει να πάρουμε μόνο τα θετικά από αυτήν. Πολλές φορές τώρα την βλέπουμε σαν κάτι πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε, γιατί σκεφτόμαστε τον εαυτό μας τώρα, την γνώση που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Ξεχνάμε όμως ότι όσο θα αναπτύσσεται εκείνη, έτσι θα αναπτύσσεται και η δική μας η κατανόηση για αυτήν, τα δικά μας τα εργαλεία. Άρα, αν σκεφτούμε τον εαυτό μας σε 10 χρόνια, αλλά όπως είναι σήμερα, προφανώς θα μας έχει ξεφύγει. Αλλά σε 10 χρόνια θα είμαστε κι εμείς διαφορετικοί. Σωστά. Θέλω να ρωτήσω και κάτι που είναι περισσότερο του δικού σας γνωστικού αντικειμένου και που το άκουσα σε μια άλλη συνέντευξή σας και μου έκανε εντύπωση, που έχει να κάνει με τη φυσική αγωγή, με την άσκηση, με την αλλαγή του τρόπου της καθιστικής ζωής, τον οποίο όλα αυτά τα συνδέσατε με τον προϋπολογισμό μιας χώρας, που προφανώς ο προϋπολογισμός αυτό συνδέεται με τις ιατρικές δαπάνες. Ναι, ένα πολύ μεγάλο όπλο, εργαλείο, αν θέλετε, που ξεχνάμε πάρα πολλές φορές για πολλά από τα προβλήματά μας, είναι το σώμα μας. Το έχουμε αγνοήσει πάρα πολύ, το σώμα όπως και το περιβάλλον. Και τα δύο τα έχουμε αγνοήσει πάρα πολύ και είναι δύο εξαιρετικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα που μας έτσι ταλαιπωρούν. Για παράδειγμα, η οικονομία είναι ένα... Το κόστος για να συντηρηθεί το σύστημα υγείας είναι τεράστιο στην οικονομία και υπολογίσαμε λοιπόν ότι εάν ήμασταν λίγο πιο δραστήριοι ως άνθρωποι, όπως ήμασταν παλιά, να περπατάμε λίγο περισσότερο, να κάνουμε λίγο περισσότερη άσκηση, αυτό θα έχει τόσο ευεργετικά ωφέλη για τις ασθένειες που μαστίζουν την κοινωνία την ελληνική, που θα γλιτώναμε πάρα πολλά χρήματα. Υπολογίσαμε λοιπόν ότι μέσα σε 20 χρόνια θα είχαμε γλιτώσει περίπου γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ απλά και μόνο από 5 ασθένειες, 5 βασικές ασθένειες. Αν βάλουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία πράγματα για τα οποία μας βοηθάει η άσκηση, ακόμα και στην ψυχολογία μας, τα οποία εμείς δεν τα μετρήσαμε, την μείωση της κατάθλιψης, τη μείωση των εκπομπών αερίου κτλ. Το κόστος είναι τεράστιο, το οικονομικό κόστος. Φυσικά και το κοινωνικό κόστος επίσης, το κοινωνικό όφελος θα έλεγα, είναι επίσης τεράστιο. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας ως όπλο για την αντιμετώπιση και των ασθενειών και της κακής υγείας και της κακής οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής, θα δούμε ότι είναι ένας εξαιρετικά καλός σύμμαχος. Μάλιστα. Θεωρείτε πολλές φορές σκέφτομαι όταν ναι. Βρίσκομαι στο μετρό και ανεβαίνουμε τις σκάλες, πολλές φορές και εγώ ανεβαίνω με τις σκάλες τις κυλιόμενες, σκέφτομαι ότι αν όλοι σταματούσαμε να τις χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούσαμε τα πόδια μας για να ανεβούμε στο μετρό πάνω κάτω, μόνο αυτό να κάναμε καθημερινά, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά από την οικονομία. Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι είμαστε κοντά στο να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας ως όπλο, να το ανακαλύψουμε και κατά αυτή την έννοια να δούμε και το πόσο θετικά μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις και ότι σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν οι έξυπνες συσκευές που πια όλοι έχουμε
και που ενδεχομένως δίνουν ένα κίνητρο για αυτό που λέμε αλλαγή τρόπου της καθημερινότητας, του να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας κλπ. Κλπ. Ή του να έχουμε δεδομένα υγείας που τα προηγούμενα χρόνια θα έπρεπε να τα βρούμε είτε με την ιατρική συμβουλή είτε με περίπλοκα μηχανήματα. Έχετε δίκιο. Σίγουρα οι δυνατότητες πλέον είναι τεράστιες σε σχέση με παλιότερα και όντως βελτιώνουν και κάνουν πιο πιθανό ένας άνθρωπος να αρχίσει να επαναχρησιμοποιεί το σώμα του, διότι το έχουμε σχεδόν σε αχρηστία. Βλέπω αρκετούς από τους νέους ανθρώπους να είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς όμως όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Όχι τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Θέλουμε πολλή δουλειά σε αυτό το θέμα και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό από νωρίς στα σχολεία. Μάλιστα. Κύριε Φλουρί, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω ότι όταν έρθετε στην Αθήνα να έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο της ForMedia. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι μαζί με τους άλλους 99 συναδέλφους σας επιστήμονες να αλλάξετε γρήγορα τον κόσμο, γιατί σε πολλά πράγματα ο κόσμος θέλει αλλαγή. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να αναδείξω αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα στα οποία προσπαθούμε να συμβάλλουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή τον κύριο Ανδρέα Φλουρί, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Focus. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ForMedia TV με την Νίκη Καραΐσκου. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά για την αυριανή Εθνική Εορτή.